Ιδιωτοκτητικοί είναι αυτοί που ζουν σε καθεστώσεις ανασφάλειας, δίχως να περιμένουν πλέον βοήθεια από το κομμανικό κράτος ή τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν αναχωρήσει παραδίδοντας την εξουσία στον ύπατο αρμοστή Τρίχη Παλιώργη. Όλα ξεκινούν σε παρόντα χρόνο, στο σήμερα, με την αποκάλυψη μιας αριστουργηματικής και βλάσφημης εικόνας στην Ιερά Μονή της Παναγίας Ακροτηριανής, βλάσφημης με την αντίληψη της εποχής, από το συντηρητή εργοτέχνη Σταύρο Βεγράκη. Είναι μια εικόνα που κανείς δεν θα ανέμενε να βρει σε ένα μοναστήρι, μια άλλη τύπου αγιογραφία, η οποία ξεφεύγει από τα όρια της τεχνοτροπίας της εποχής, αλλά και από τα όρια του δόγματος και ακουμπάει με έναν δικό της τρόπο τη ζωή και την αντίληψη περί αγιότητας. Αυτή την αντίληψη περί αγιότητας την ακουμπάει ο Βουλάκης και σε όλο του το βιβλίο. Το διατρέχει η αντίληψη του τι είναι άγιο και τι νομίζουμε ότι είναι άγιο, τι είναι πραγματικά άγιο, τι είναι πραγματικά ανθρώπινο. Η αναζήτηση του δημιουργού της εικόνας οδηγεί στο Βεργάκη στην Σμύρνη, όπου μέσα από μια εντελώς απίστευτη οδό θα αποκαλύψει την άκρη του νήματος μιας ιστορίας, θα μένει στη μνήμη της πόλης των Χανίων, στοιχισμένη σε κλειστά στόματα, σχεδόν εξορισμένη από τον τόπο και τον ταμπού του.